Καλημέρα σας, κυρία Σία. Από τις πολύ... Αναγνωστοπούλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μας τηλεφώνησε στο διάλειμμα και είπε: σας άκουσα αυτό που λέτε ότι δεν καταλαβαίνετε το σύστημα των αποδήμων. Να σας το εξηγήσω. Να πούμε. Να μας το εξηγήσει. Ότι η κυρία λοιπόν Αναγνωστοπούλου είναι από τις πιο σοβαρές και αξιοπρεπείς παρουσίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας αρέσει, μας αρέσει. Διαχρονικά. Όχι, πρέπει να τα λέμε αυτά. Το λέμε. Και, και επειδή μας το ζητήσατε, σας ακούμε, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ναι, επειδή σας άκουσα και είπατε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Αλήθεια δεν το καταλαβαίνω, ναι. Ότι είναι το λεγόμενο κλειστό σύστημα που έχουν καθιερώσει μία σειρά από χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, ενώ άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστραλία από την άλλη μεριά έχουν αυτό το σύστημα που είχαμε με το νόμο του 2019, δηλαδή τα κριτήρια. Μάλιστα. Ποια είναι η μεγάλη οι περιορισμοί. Σωστά, οι περιορισμοί. Πού το ένα είναι κλειστό σύστημα που είχαμε προτείνει εμείς ευθύς εξ αρχής και αυτό που ζητάει το Συμβούλιο, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Τι ζητάει το Συμβούλιο, αυτό που γίνεται σε πολλές χώρες, να έχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο να έχουν τους δικούς τους εκλεγμένους από όλη την, από το σύνολο των αποδήμων. Να φτιάχνονται τέσσερις εκλογικές περιφέρειες στους απόδημους, από τους οποίους εκλέγονται βουλευτές οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και προστίθενται. Αυτό έχει το μεγάλο καλό ότι αποκτά αλλά η Ελλάδα εσείς... ίδια και εμείς. Και εμείς οι Έλληνες πολιτικοί, όχι μόνο ο ελληνικός λαός, εξωστρέφεια. Τα προβλήματα, τα θέματα. Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνουμε, κύριε Αναγνωστοπούλου. Αυτό που λέτε είναι σωστό με τους βουλευτές. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί δεν θα προσμετράτε στο τελικό αποτέλεσμα η ψήφος τους. Γιατί δεν γίνεται μέσα από κόμματα. Πολιτικοποιημένοι είναι οι άνθρωποι. Δεν ψηφίζουν κόμμα. Ψηφίζουν την ημέρα των εκλογών για το ελληνικό κοινοβούλιο αντιπροσώπευση δική τους. Δηλαδή είναι αυτοί που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι έχουν ζωτικούς δεσμούς με την Ελλάδα και λοιπά. Ναι, αλλά οι υποψήφοι αυτοί που θα κατεβαίνουν σε κάθε περιφέρεια που λέτε εσείς δεν θα είναι κάποιο κόμμα θα πιστεύουν και αυτοί. Ναι, γιατί θα είναι και γνωστοί για να διεκδικήσουν, ας πούμε, ένας υποψήφιος την ψήφο και, και όσων ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Γιατί υποθέτω όλο αυτό θα πάει μαζί όλη η περιφέρεια. Θα είναι γνωστός, δεν θα είναι κάποιος που βγήκε. Χώρια που είναι και πολύ δύσκολη η προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή, αν κατέβαινε, ας πούμε, του λόμπι. Κάποιοι συμμετέχουν στα λόμπι. Δεν ξέρουν με ποιο κόμμα είναι πιο κοντά. Γι' αυτό λέμε και το λέει ο ίδιος ο απόδημος ελληνισμός. Προσέχετε. Ο ίδιος ο απόδημος ελληνισμός στο Συμβούλιο Αποδήμων. Το είπανε και στη Βουλή προχτές. Τι τους ενδιαφέρει. Βεβαίως είναι και πολιτικοποιημένοι και κομματικοποιημένοι. Κάποιοι δεν είναι, απέχουν καιρό από την Ελλάδα. Είναι πολλά χρόνια εκτός Ελλάδας. Δεν τους επηρεάζει η εσωτερική πολιτική ζωή. Δεν τους επηρεάζει τι φόρους θα βάλουμε εμείς στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουν ζωτικούς δεσμούς. Οι άνθρωποι που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια βεβαίως ψηφίζουν κανονικά. Τα κόμματα έχουν ζωτικούς δεσμούς. Οι άνθρωποι αυτοί όμως, οι υπόλοιποι, δεύτερης, τρίτης γενιάς που έχουν κόψει τους ζωτικούς δεσμούς, όχι όμως τους πολιτισμικούς, τους εθνικούς δεσμούς, θέλουν να αντιπροσωπευτούν γιατί έχουν το πρόβλημα σχολείων, θέλουν να ανοίξουν μία έδρα ελληνικών, θέλουν να κάνουν χίλια δύο πράγματα. Συν είναι τεράστιας ωφέλειας για μας ότι μεταφέρεται στην Ελληνική Βουλή αν θέλουμε να κάνουμε όσμωση στα δύο αυτά σώματα, το ένα είναι στην Ελλάδα, είναι το ντόπιο, που επηρεάζεται, κύριε από Υπουργέ, τα κόμματα. Η λογική των βουλευτών που θα είναι από την Ομογένεια, εγώ μ' αρέσει, συμφωνώ. Αλλά αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, ακόμα και έτσι όπως μας το λέτε, είναι ότι δεν θα προσμετράτε στο τελικό αποτέλεσμα. Διότι αυτοί που θα είναι υποψήφοι, προφανώς δεν θα είναι μόνο ένας υποψήφιος, έτσι δεν είναι. Θα είναι διάφοροι υποψήφοι. Θα γίνει καμπάνια. Άρα αυτοί οι υποψήφοι προφανώς θα έχουν μια πολιτική επιλογή. Δεν θα είναι άχρωμοι και άοσμοι πολιτικά, έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα, οι άρα οι Έλληνες. Τους ανθρώπους τους έξω. Ναι, τους ανθρώπους
οι άνθρωποι έξω, αυτοί θα έχουν μια σχέση μετά. Οι επιλέγουν τους ανθρώπους τους που θα θεωρούν ότι είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί. Ναι, αλλά αυτό δηλαδή είναι μια εκλογή μέσα σε μια άλλη εκλογή. Δηλαδή θα ψηφίσεις. Ναι, γιατί είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω, και δεν ξέρω και αν είναι. Κοιτάτε, και συνταγματικό. Συνταγματικό, όταν δεν προσμετράτε. Πώς ναι, είναι, συνταγματικό. Είναι συνταγματικό. Γιατί 300 γίνονται. Είναι σύνταγμα με όρους και προϋποθέσεις. Είναι συστήματα που έχουν δοκιμαστεί, ναι, έχουν εφαρμοστεί. Δεν τα λέμε εμείς, δεν μας ήρθε μια ωραία ιδέα. Ναι. Και αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να φέρει το νομοσχέδιο, θέλει αυτό. Να γίνει συζήτηση, διαβούλευση. Έγινε τόση συζήτηση τόσα χρόνια, κυρία Αναγνωστοπούλου. Αφού δεν συμφωνούν, δεν συμφωνούν τα κυρία Αναγνωστοπούλου, θα σα πω το. Ναι, συμφωνήσαμε στα κριτήρια. Εγώ θα σα πω. Το κουκουέ, ναι, άλλο θέμα. Και το αποτέλεσμα. Εγώ θα σα πω μία, κυρία. Το είπα και στον Πρωθυπουργό όταν είχαμε. Συγγνώμη, ένα λεπτό, κυρία Κουρέ, γιατί ο κύριο Στάκη θέτει ένα σημαντικό θέμα. Αντί να δούμε πώς εφαρμόστηκε ο εκλογικός νόμος, αυτή η ειδική εκλογική κατάλογη, το ότι δεν βάλαμε, δηλαδή ο άνθρωπος από την Αργεντινή, ο Έλληνας από την Αργεντινή έπρεπε να πάει στο Χιούστον για να ψηφίσει. Αυτό είναι προφανές, είναι λάθος. Αντί να δούμε αυτό και να το ενισχύσουμε. Μπορεί όμως και μία κάλπη έξω από το σπίτι του κάθε μετανάστη να είναι. Δεν μπορεί και αυτό. Όχι βέβαια, αλλά και η επιστολική ψήφος και στην επιστολική ψήφο αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ στη Τουρκία έχει δεκαετίες την επιστολική, στη Γερμανία που την που επικαλεστήκατε, η Μέρκελ στις προηγούμενες, στις τελευταίες εκλογές, στις εσωτερικές. Μα είναι όμως, γιατί όλα αυτά, εάν είχαμε την επιστολική, θα είχαν ξεπεραστεί. Να σας πω κάτι, η επιστολική ψήφος είναι ένα άλλο θέμα. Αφορά και τους μετανάστες οι οποίοι έχουν ζωτικούς δεσμούς, οι οποίοι ψηφίζουν κανονικά οι άνθρωποι. Εσείς συμφωνείτε στην επιστολική ψήφο για τους μετανάστες, για τους Έλληνες του εξωτερικού? Είναι ένα δύσκολο θέμα. Δύσκολο, είναι ένα δύσκολο. Γιατί το Πασόκ το ζητάει, γι' αυτό λέω. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, έχουν βρεθεί στα δικαστήρια και δικαιώθηκαν αυτοί οι οποίοι θεώρησαν ότι έγιναν πολλές. Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα, δεν θέλω να το ξεπεράσω πρόχειρα. Ναι, στη Γερμανία δεν έγινε, στη Γαλλία δεν έγινε. Ότι αυτά τα δύο θέματα, τα δύο συστήματα έχουν δουλευτεί από μια τεράστια βιβλιογραφία. Ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο, ότι ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Ένας Έλληνας, καταγωγής ελληνικής, που ο προπροπάπους του ήταν από την Ελλάδα. Επειδή εμείς έχουμε το δίκαιο του αίματος, μπορεί να πει ο προπροπάπους μου ήταν Έλληνας, να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσει. Για όλες τις χώρες, το Ισραήλ για παράδειγμα δεν δίνει το δικαίωμα, η Ιρλανδία δεν δίνει, χώρες με μεγάλη διασπορά. Καλά, εδώ δεν ψηφίζουν αυτοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Τώρα αν μπούμε στη λογική, αν θα ψηφίσει και κάποιος που θα μπει στη διαδικασία να εγγραφεί, ας ψηφίσουν πρέπει πρώτα. Να κλείσουμε. Δυνητικά γιατί αλλάζει το εκλογικό σώμα, είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία αυτό. Γι' αυτό όλες οι χώρες έχουν πάρει μέρημνα. Μάλιστα. Η Αυστραλία αναστέλει το δικαίωμα ψήφου, βγάζει από τους εκλογικούς καταλόγους όσους απουσιάζουν για 6 χρόνια. Μετά μπορεί να το ξαναδώσει αν ξανααποκτήσει ζωτικούς δεσμούς. Τότε θα έπρεπε, κυρία, σκέψη, δεν συμφωνώ. Το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας το λέω. Πάντως για ένα θα έπρεπε λόγο τότε να συμφωνήσουμε. Με όλο το σεβασμό που σας έχω. Μα λίμωνο, τι λέμε, την άποψή σας. Να μην θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κουκουέ είναι τα μαύρα πρόβατα, μας είπε ο κύριος Μπορίδης, αυτοί που καταλαβαίνουν και εμείς δεν έχουμε πει τέτοιο πράγμα. Και διάφορα τέτοια. Μην μπει εκεί η συζήτηση. Όχι, όχι καθόλου. Δεν έχετε μια διαφορετική άποψη. Αλίμωνο. Και εγώ θέλω να σας πω, κυρία Αναγνωστοπούλου, για αυτούς τους περιορισμούς που είχατε βάλει. Μία κυρία με έπιασε στο δρόμο και μου λέει. Και θέλω να το πείτε και το είπαμε. Ναι. Είχαμε τότε συνέντευξη με τον κύριο Μητσοτάκη και του το έθεσα. Ναι. Εδώ στην εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, είπε, εγώ είμαι στην Κομισιόν, στις Βρυξέλλες, 34 χρόνια. Το ίδιο και ο άντρας μου. Είμαστε Έλληνες είναι και τα παιδιά μας.
Αλλά εγώ, επειδή λέει είμαι πάνω από 30 χρόνια, παρά το γεγονός ότι είμαι στις Βρυξέλλες, έπρεπε να βρω 2 χρόνια που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ότι ήμουν αυτά τα χρόνια, ήρθα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ, μου λέει, να βρω και αποδείξεις για τις διακοπές μου. Δηλαδή ήταν και κάποια... Ναι, που είναι και δίπλα. Βέβαια. Εάν δεν έχει ζωτικούς δεσμούς με την Ελλάδα, ψηφίζει ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν έχει κανένα ζωτικό δεσμό, επηρεάζει τη δική σας ψήφο. Σωστά, αλλά να σας πω κάτι και αυτό ήθελα, γιατί να πω πριν. Γιατί αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να μην επηρεάζει και το ότι είναι την ψήφο. Ενώ η από τις Βρυξέλλες θα μπορούσε να εκλέγει κάποιον που τις έκλεισε να το σας σχολείο ρωτήσω όμως στις Βρυξέλλες κάτι. Και δεν έχει για να πάνε τα παιδιά της ελληνικών σχολείων. Κυρία Αναγνωστοπούλου, και κλείνουμε με αυτό, γιατί 20 χρόνια στο εξωτερικό. Να ρωτήσω όμως κάτι. Και εκεί είναι το επίδικο. Η κυρία αυτή που λέτε δεν έχει ζωτικούς δεσμούς, όμως αν η κυρία αυτή βάλει το χέρι στην τσέπη και έρθει, πληρώσει το εισιτήριο και έρθει εδώ, ψηφίζει κανονικά. Εκεί είναι το γιατί θέμα. Γιατί εκεί δείχνει τη βούλησή της, προσέχτε, είναι, σας λέω, είναι μια τεράστια βιβλιογραφία. Τα κράτη έχουν σπάσει τα κεφάλια τους για το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί όλοι έχουν... Θυμηθείτε όμως την όσμωση ότι συγκροτείται ένα σώμα στο εξωτερικό. Μάλιστα. Στέλνει τους δικούς της και γίνεται μια νέα όσμωση που είναι πολύ Μάλιστα. σημαντική για την Ελλάδα. Δεν το ακούσαμε. Ωραία, το ωραία, ακούμε πάντως αυτό που μας λέτε εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Καλημέρα. Καλημέρα.